δεσμιούς αυτή. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, καλησπέρα. Με τη μεγάλη χαρά άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Μαυρόπουλος για το πρόσωπο του Δημητρίου Κουτρουμπή, τον οποίον γνώρισα καλά προσωπικά. Κάθε φορά όταν ήρθα στην Αθήνα, πήγαινα στην βουλιαγμένη στο διαμέρισμα του Κουτρουμπή και εκεί έχουμε συζητήσει μαζί για πολλές ώρες και τον θυμάμαι όχι μόνο ως προσωπικών μου φίλων, όχι μόνο ως καλών θεολόγων, αλλά τον θυμάμαι επίσης ως Άγιον άνθρωπον με μεγάλη ταπείνωση. Ο 21ος αιώνας υπήρξε για τα μέρη της Ορθοδόξου Εκκλησίας περίοδος μεγάλη, αλλά και περίοδος ανανεωμένης ελπίδος. Δύο μεγάλες δοκιμασίες έπληξαν τους Ορθοδόξους στην αρχή του αιώνα. Η επανάσταση των Βολσεβίκων στο 1917 και η μικρασιατική καταστροφή του 1922-23, την οποία ακολούθησε η τραγική ανταλλαγή των πληθυσμών. Ωστόσο, ο Θεός εν τη αγάπη του βγάζει καλό από το κακό και αυτό συνέβη ιδιαίτερος με την Ρωσική Επανάσταση του 1917. Διότι ως άμεσο αποτέλεσμα της καταρρεύσεως της Ορθοδόξης Ρωσικής Αυτοκρατορίας και του πικρού διωγμού της Εκκλησίας, μεγάλος αριθμός Ρώσων διέφυγαν στην Δύση και στη Ρωσική Διάσπορα μεταξύ των έτων 20 και 45, κυρίως στο Παρίσι, συνέβη μια αξιοσημείωτη άνθηση της Ορθοδόξου Θεολογίας, μια δημιουργική ανανέωση της Αγίας μας παραδόσεως, από την οποία συνεχίζουμε να επωφελούμαστε εμείς στον 21ο αιώνα. Απόψε θα προσπαθήσω να αποτιμήσω τρεις πτυχές της επιρροής που άσκησαν οι Ρώσοι θεολόγοι του 20ου αιώνα. Πρώτον, πώς εννοούσαν την φύση της θεολογίας και πιο συγκεκριμένα την σχέση στην οποία επέμειναν στην σύνδεση μεταξύ θεολογίας και προσευχής. Δεύτερον, την διδασκαλία τους περί νεοπατερικής συνθέσεως. Και τρίτον, τη διδασκαλία τους περί του κάλους του Θεού, περί της ακτής του ωραιότητος, της Αγίας Τριάδος. Όσον αφορά στο πρώτο σημείο, θα αναφερθώ κυρίως στον Βλαντίμιρον Λόσκι, ο οποίος επέθανε 58 στο περασμένο αιώνα. Όσον αφορά στο δεύτερο, στον πρώτο πρεσβύτερο Γεώργιον Φλορόφσκι, ο οποίος επέθανε 1979, και ως προς το τρίτο, στον πρώτο πρεσβύτερο Σεργιάν Βουλγκάκοφ, ο οποίος επέθανε σε 1944. Και οι τρεις εργάστηκαν στο Παρίσι. Ο Πάτερ Βουλγκάκοφ ήταν κοσμήτωρ του Ορθοδόξου Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Εκεί δίδαξε και ο Πάτερ Φλορόφσκι πριν μετακίσει στην Αμερική. Και οι δύο ανήκαν στο τμήμα της Ρωσικής Εκκλησίας στη Δύση που έγινε υπό την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όσο για το Λόσκι, αυτός δεν δίδαξε στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, αλλά ήταν μέρος μιας πολύ μικρότερης ομάδος Ρώσων στην Γαλλία που ανήκαν στο Πατριαρχείο Μόσχας. Οι δύο από τους τρεις ήταν ιερείς, ο ένας λαϊκός, και οι τρεις ήταν έγκαμοι. Δεν χρειάζεται καν να πω ότι υπήρχαν πολλοί ακόμη Ρώσοι απόδημοι που συνέβαλαν κατά σημαντικό τρόπο στη θεολογία της διασποράς. Ο Νικόλας Μπερδιάεφ, ο Μύραλος Μποροντίν, ο επίσκοπος Κασιανός Μπετσοβράτσοφ, ο Παύλος Ευδοκίμωφ, ο πατήρ Κυπριανός Κερν και πιο πρόσφατα ο Αλέξανδρος Σμέμαν και ο Ιωάννης Μάιντορφ. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό και λαμπρό αστερισμό. Αλλά ανάμεσα σε όλους αυτούς, ο Λόσκι, ο Φλορόσκι και ο Βουλγκάκοφ είναι ο πιο χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της θεολογίας της ρωσικής διασποράς. Θεολογία και προσευχή. Ο πρωτοπόροι στοχαστές της διασποράς του 20ου αιώνα ήταν σαφώς αντίθετοι με την έννοια της θεολογίας ως καταρχάς ακαδημαϊκής επιστήμης, η οποία προσεγγίζεται με αυστηρά ορθολογικούς και συστηματικούς όρους. Αντιθέτως, πίστεψαν υπάρχει μια αναπόσπαστη σύνδεση, μια ουσιώδης ενόρτης μεταξύ θεολογίας και προσευχής, μεταξύ διδασκαλίας και μυστικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τους γνωστούς λόγους του Ευαγγελίου Πόντου, η θεολόγωση προσεύξει αληθώς και η προσεύχει αληθώς θεολόγος η. Έτσι ο Βλαντίμιρος Λόσκι στην αρχή του κλασικού έργου του «Η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας» γράφει: «Η Ανατολική παράδοση ποτέ δεν τράβηξε διακοριστική γραμμή μεταξύ μυστικισμού και θεολογίας, μεταξύ προσωπικής εμπειρίας των θείων μυστηρίων και της διδασκαλίας που αποδέχεται η Εκκλησία. Η θεολογία και η μυστική εμπειρία», συνεχίζεται ο Λόσκι, «όχι μόνο δεν είναι αντίθετες μεταξύ τους, αλλά στηρίζουν και συμπληρώνουν η μία την άλλη. Δεν νοεί τη μία χωρίς την άλλη. Αν η μυστική εμπειρία είναι μια προσωπική βίωση του περιεχομένου της κοινής πίστεως, η θεολογία είναι η έκφραση προς το συμφέρον όλων αυτού που όλοι μπορούν να γευθούν. Δεν υπάρχει άρα χριστιανικός μυστικισμός χωρίς θεολογία. Πάνω από όλα όμως δεν υπάρχει θεολογία χωρίς μυστικισμό. το μυστικό στοιχείο της πίστεως, γράφει ο Λόσκι, είναι η τελειοποίηση και το επίστεγμα όλης της θεολογίας. Είναι η κατεξοχήν θεολογία. Την αντίληψη του Λόσκι περί θεολογίας ακολουθεί πιστά και ο σύγχρονος Έλληνας θεολόγος Χρήστος Γιάνναρας. Γράφει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Παράδοση, η θεολογία έχει πολύ διαφορετικό νόημα από εκείνο που της δίνουμε σήμερα. Η θεολογία είναι δωρεά από τον Θεό, καρπός της εσωτερικής καθαρότητας της πνευματικής ζωής του χριστιανού. Η θεολογία ταυτίζεται με τη θεωρία του Θεού, με την άμεση θέα του προσωπικού Θεού, με την προσωπική εμπειρία της μεταμορφώσεως της πτήσεως δια της ακτής του χάριτος. Η θεολογία, συνεχίζει, δεν είναι κοσμοθεωρία, ένα μεταφυσικό σύστημα, αλλά έκφραση και διατύπωση της εμπειρίας της Εκκλησίας. Δεν είναι μία ακόμη ακαδημαϊκή σπουδή, αλλά εμπειρική μετοχή, κοινωνία. Παρατηρούμε εδώ την έμφαση που δίδεται ο Γιάνναρας στην προσωπική εμπειρία, στην εσωτερική καθαρότητα, στην μεταμόρφωση του κτιστού κόσμου και στη θέα του Θεού. Ο Γιάνναρας συμφωνεί με τον Λόσκι στο θεμελιώδης αυτό ζήτημα. Κάθε αληθής θεολογία είναι μυστική θεολογία. Η θεολογία λοιπόν καταρχάς δεν είναι ένα διανοητικό σύστημα, αλλά μάλλον πεδίο θεωρίας, στο οποίο όλα τα επίγεια πράγματα θεώνται εν σχέση με τα ουράνια πράγματα. Πρώτονται και κυρίως μέσω της Θείας Λειτουργίας. Όπως είπε ο Πάτερ Κυπριανός Κερν, ο κλήρος στην Εκκλησία είναι καθέδρα θεολογίας. Και ο Πάτερ Σεργιάν Βουλγκάκοφ συνήθιζε να λέει ότι αντλούσε τη θεολογία του από τον πυθμένα του ποτηρίου της Ευχαριστίας. Νεοπατερική σύνθεση. Ένα δεύτερο διακριτικό χαρακτηριστικό των θεολόγων της Ρωσικής Διασποράς του 20ου αιώνα είναι η προσφυγή στους πατέρας, η οποία συνοψίζεται στο σύνθημα που χρησιμοποιούσε ο Γεώργιος Φλορόφσκι, νεοπατερική σύνθεση. Αξίζει να δώσουμε όλη την προσοχή μας στο επίθετο νέο. Ο Φλορόφσκι δεν έβλεπε τους πατέρας απλώς ως μάρτυρες από το μακρινό παρελθόν, αλλά τους αντιμετώπιζε ως συγχρόνους. Έτσι, δεν ερωτήσει μόνον τι είπαν οι πατέρας στον 4ο ή 5ο αιώνα, αλλά τι θα έλεγαν αν ζούσαν σήμερα. Πρέπει να ανάψουμε και πάλι το δημιουργικό πυρ των πατέρων, έλεγε. Σύνθημα του δεν ήταν τόσο πίσω προς τους πατέρας, αλλά μάλλον προς τα εμπρός, μισούς πατέρα. Με τον τρόπο αυτό ο Φλορόφσκι ήταν αντίθετος προς μια απλή θεολογία της επανάληψης, theology of repetition. Αυτό που χρειάζεται είναι μια τολμηρή και δημιουργική επανερμηνία της πατερικής κληρονομίας, που θα εφαρμοστεί στα ερωτήματα και στα προβλήματα του σήμερα. Η πιστότητα στην Ιερά Παράδοση πρέπει να είναι πάντοτε πιστότητα στην ζωντανή παράδοση. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την πατερική κληρονομία όχι απλώς ως μια σεβασμία συλλογή ρητών και αποθεγμάτων, αλλά πρέπει να βλέπουμε πίσω από το γράμμα, το εσωτερικό πνεύμα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε αυτό που ο Φλορόφσκι ονόμαζε νου, η φρόνημα των πατέρων. Επέμεινε ότι ακολουθού τους πατέρας δεν σημαίνει απλώς αναφέρω τα λόγια τους. Ακολουθώ τους πατέρας σημαίνει αποκτώ το φρόνημα των πατέρων, δηλαδή την υπαρξιακή στάση τους και τον πνευματικό προσανατολισμό τους. Κάτω από την εκπληκτική ποικιλία τάσεων και κατευθύνσεων κατά την πατερική περίοδο, πρέπει να διακρίνουμε την θεμελιώδη ενότητα και συνοχή της διδασκαλίας τους. Γι' αυτό, μαζί με το συνθετικό νέο, ο Φλορόφσκι χρησιμοποιούσε και τον όρο σύνθεση. Μαζί με αυτές τις δύο φράσεις, δύο πατερική σύνθεσης και νους των πατέρων, ο Φλορόφσκι συνήθισε να ομιλάει και για χριστιανικό ελληνισμό. Δεν χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση σε στενά εθνική ή σοβινιστική έννοια. Ταυτόχρονα πιστεύει ότι ο Ελληνισμός υπό το σημείο του Σταυρού, όπως είπε, έχει πράγματι γίνει, θα λέγαμε, και είναι οι λέξεις του Φλορόφσκι, έχει πράγματι γίνει η διακρονική κατηγορία και το σχήμα της χριστιανικής σκέψης και ζωής. Η Καινή Διαθήκη γράφει είναι για πάντα ένα ελληνικό βιβλίο. Και το χριστιανικό μήνυμα, όπως εκφράζεται στην οριστική του μορφή από τους πατέρας, χρησιμοποιούν ελληνική ορολογία και μορφές σκέψης. Έτσι, παρόλο που ήταν Ρώσος, παρότρινε τους αναγνώστες του ως εξής: ας είμαστε περισσότεροι Έλληνες για να είμαστε αληθώς Ορθόδοξοι. Οι τρεις πρωτοπόροι Έλληνες θεολόγοι κατά το δεύτερο ήμιση του περασμένου αιώνα, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, ο Πάτερ Ιωάννης Ρομανίδης και ο καθηγητής Χρήστος Γιάνναρας, όλοι ανήκουν κατά μια ευρεία έννοια στο κίνημα της νεοπατερικής συνθέσεως, το οποίο υποστήριξε ο Φλορόφσκι. Τρίτο θέμα, το θείον κάλος. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Λέγει ο πρίγκιπας Μίσκιν στο μυθιστόρημα του Ντοστοιεύσκη, ο Ηλίθιος. Εδώ έχουμε ένα τρίτο θέμα στη κληρονομία των Ρώσων θεολόγων της διασποράς του 20ου αιώνα. Η θέα του Θεού ως υπέρτατον καλός. Το θέμα αυτό ανέπτυξε κυρίως ο Πάτερ Σεργιάν Βουλγκάκοφ και επίσης ο Παύλος Ευδοκίμωφ, χρησιμοποιούντας τη τριπλή διάκριση του καλού, του αληθούς και του ωραίου. Γράφει ο Βουλγκάκοφ, ο Θεός είναι αγαθός, είναι η αγαθότης η ιδία. Ο Θεός είναι αληθής, είναι η ίδια η αλήθεια. Ο Θεός είναι ένδοξος και η δόξα του είναι η ιδία της ωραιότητος. Η αποκάλυψη του τριαδικού Θεού στον κόσμο επιβεβαιώνει ο Βουλγκάκοφ. Η σοφία του Θεού πραγματοποιείται δια του κάλους. Το κάλος είναι μια αντικειμενική αρχή μέσα στον κόσμο που μας αποκαλύπτει τη Θεία Δόξα. Αποκαλύπτει και καθιστά σαφή και διαυγή τα ονόματα, δηλαδή την εσωτερική ουσία των πραγμάτων. Τα πράγματα, γράφει Βουλγκάκοφ, μεταμορφώνονται και φωτίζονται από το κάλος. Καθίστανται οι αποκάλυψεις του ιδίου του δικού τους αφηρημένου νοήματος. Εμείς οι άνθρωποι, συνεχίζει ο Βουλγκάκοφ, δεν έχουμε κληθεί μόνο να ατενίζουμε αυτή τη θεία ωραιότητα, αλλά καλούμεθα από τον Θεό να επεκτείνουμε το φως της μέσα στο βασίλειο της δημιουργίας, με την ενεργό ανθρώπινη μετοχή μας στην μεταμόρφωση του κόσμου. Αυτό το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Δια της επιστήμης και της τεχνολογίας, δια της ποιήσεως, της μουσικής και της τέχνης. Αλλά πάνω από όλα, δια της αγιογραφίας. Όπως έλεγε ένα άλλο μέλος της Ρωσικής Διασποράς, ο Νικόλας Τζέρνοφ, ο οποίος έμεινε στην Οξφόρδη, οι εικόνες δεν είναι απλά έργα ζωγραφικής, αλλά δυναμικές φανερώσεις της πνευματικής δυνάμεως του ανθρώπου να λυτρώσει την κτήση δια του κάλους και της τέχνης. Οι εικόνες, γράφει, είναι υποσχέσεις της επερχομένης νίκης της λυτρωμένης δημιουργίας επί της πεπτοκουίας. Οι εικόνες είναι μέρος του μεταμορφωμένου κόσμου. Με αυτά τα λόγια του Ζέρνοφ, ο Βουλγκάκοφ συμφωνεί απολύτως. Και αυτή η έμφαση στην εικόνα δεν έμεινε μόνο κάτι θεωρητικό, αλλά έχει εξεφραστεί και στην πράξη από εικονογράφους στο 20ο αιώνα. Από βέβαια τον Φώτιο Κόντογλου εδώ στην Ελλάδα, αλλά επίσης μέσα στην Ρωσική Διασπορά από τον Λεονίδ Ουσπένσκι. Στη Ρωσία από το 17ο αιώνα και στον ελληνικό κόσμο από τον 19ο αιώνα. Οι εικόνες έφτασαν να αγιογραφούνται κατά έναν ρεαλιστικό, εκτυπισμένο τρόπο, αντιγράφοντας αναγεννησιακούς καλλιτέχνες όπως ο Ραφαήλ και ο Μουρίλο. Κατά τα τελευταία 80 χρόνια όμως υπήρξε μια αληθινή εμπνευσμένη επιστροφή στην συμβολική οπτική της Βυζαντινής και Σλαβικής εικονογραφίας του 14ου και 15ου αιώνα, στον Πανσέλινο, στον Θεοφάνη τον Έλληνα και στον Άγιον Ανδρέον Ρουγλό. Και έτσι, σε αυτή την κίνηση για την ανανέωση της εικονογραφίας, η ρωσική διασπορά έχει προσφέρει πολλά, προφανώς στο πρόσωπο του Λεονίδ Ουσπένσκι. Αρχή της φιλοσοφίας, λέγει ο Πλάτων, είναι η αίσθηση θαυμασμού. Μάλα γράφει, μάλαγα φιλοσόφου, τούτο το πάθος, το θαυμάζει. Ούκα άλλη αρχή φιλοσοφίας ή αυτή. Αν αρχή της φιλοσοφίας είναι η αίσθηση θαυμασμού, τότε αυτή είναι η αρχή και της θεολογίας. Οι θεολόγοι της ρωσικής διασποράς, ο Βλαντίμιρος Λόσκι, με την επιμονή του στον σύνδεσμο μεταξύ θεολογίας και προσευχής, ο Γεώργιος Φλορόφσκι με το πρόγραμμα του περί νεοπατερικής συνθέσεως, ο Σεργιάν Βουλγκάκοφ με την αφοσίωση του στο θείο κάλος, προσέφεραν πολλά προκειμένου να αφυπνιστεί η αίσθηση θαυμασμού σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Έχουμε πάντες σοβαρούς λόγους να είμαστε συνεχώς ευγνώμενες προς αυτούς. Αιωνία η μνήμη αυτών.